Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση, αγάπη πολύ, πολύ, Βαγγέλη. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Πάμε λίγο στην καθημερινότητα, όπως αντιμετωπίζετε καλλιτέχνες, δημιουργοί, τεχνικοί. Πέρα από τη σιωπή των συναυλίων, κάτι που μαραίνει την καρδιά μας, αν το σκεφτούμε πολλή ώρα. Καλοκαίρι το προανήγγυλε. Πάμε όμως και στην επιβίωσή σας, Βαγγέλη. Θυμόσαστε τη βαρημία με τον Τζίτζικα και τον Μπέρμπικα. Βέβαια. Λοιπόν, θυμόσαστε που ο Τζίτζικα τραγούδαγε όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα ήταν άστεγος και πένις. Λοιπόν, ούτε το καλοκαίρι τα τζιτζίκια θα κελαϊδίσουν μάλλον φέτο. Γιατί για να κελαϊδίσουμε πρέπει να ανοίξουν τα μπαράκια, οι μουσικές σκηνές, τα θαλασσινά μπαράκια. Α, δούμε, παιδιά, είναι τα πράγματα, δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, ευχάριστα. Είναι πρωτόγνωρα. Αυτές τις 37 μέρες, 42 μέρες μέχρι τις 4 Μαΐου, Βαγγέλη, πώς τις πέρασες, με μουσική, με γυμναστική, με διάβασμα, με... Κοίτα, εμείς έχουμε ένα, ας το πούμε, αβαντάζ, με την έννοια ότι μπορούμε να ασκηθούμε στην κιθάρα, στο πιάνο, στο καθένα στο όργανο που παίζει. Μπορούμε να περάσουμε έτσι χρόνο με αυτό. Μπορούμε να κάνουμε επίσης τη βολτίτσα μας, να βγάλουμε το σκύλο περίπατο, διάβασμα οπωσδήποτε. Κάνα τάβλη, κάνα σκράβλ με τη Χρυσούλα. Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι μας ζόρισε και πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε να βγούμε και λίγο έξω. Οι Ιταλοί, οι Φουκαράδες και οι Ισπανοί ήταν σόκλειστοι. Τι να πούνε, Βαγγέλη, θέλω λίγο να, αν μπορώ να μπω και στη σκέψη σου ή των συναδέλφων των δικών σου. Βάζω πάντα μαζί με τους καλλιτέχνες και τους τεχνικούς και τους δημιουργούς. Θεωρώ ότι είστε μια καρδιά. Δεν μπορεί να διαχωρίσει κανέναν. Χτυπάτε με τον ακόμα ίδιο πάγκο. Ακόμα και τα παιδιά που φτιάχνουν κοσμήματα και τα πουλάνε στον δρόμο. Βεβαίως. Όλοι. Υπάρχει μια κατανόηση της πραγματικότητας με την έννοια ότι είμαστε σε αδιέξοδο, θα έχουμε μια πολύ δύσκολη επόμενη μέρα, αλλά έχει να κάνει μια πανδημία, ή θεωρείτε ότι έχετε ξεχαστεί από μια λογική πρόνοια της πολιτείας απέναντί σας? Αυτό θα το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Είπαμε, αν το τζιτζίκι τη βγάλει, ζήσει, θα να πει ότι κάτι έγινε και για μας. Αν όχι, τότε εξάλλου μην ξεχνάτε ότι οι καλλιτέχνες και η εξουσία ήταν πάντα απέναντι. Μέχρι και ο Πλάτωνας μας είχε εξορίσει από την πολιτεία. Α, λες λοιπόν ότι έκατσαν, σκέφτηκαν, αποφάσισαν, αλλά δεν διέθεσαν χρόνο να δούμε... Βρε, τι γίνεται με τους καλλιτέχνες, τι γίνεται με αυτή την ομάδα των συνανθρώπων μας που τους χρωστάμε το δάκρυ μας, τη χαρά μας και το βάλσαμό μας. Αυτό λες. Κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα και μάλιστα και να εξαιρεθούμε την ώρα που τραγουδάμε από τη μάσκα. Θα είναι αυτό πολύ πάλι δύσκολο. Θυμάμαι καμιά φορά εκείνο το τραγουδάκι που έχω γραμμένο, το «Μάσκες πουλάνε στο παζάρι» και λέω, κοίτα να δεις. Όλα έρχονται, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Λες, τι ήθελα και το έγραφα, προφητικό ήταν τελικά. Παζάρι. Επίσης, να μην ευχηθώ σε κανένα να έχει αυτή την εμπειρία της εντατικής και της διασωλήνωσης, γιατί είναι κάτι που πέρασα πριν από 2 χρόνια και ήταν πάρα πολύ ζώρικο. Δηλαδή, Βαγγέλη, δεν θα σε ρωτάγαμε εύκολα από διακριτικότητα, αλλά αφού θες να μπούμε σε αυτή την εμπειρία σου, είναι καλό να τη μοιραστούμε με τους φίλους τηλεθεατές για να κατανοήσουν ότι όταν τα βάζεις με έναν εχθρό που αφορά, που παλεύει, είναι ενάντια στην υγεία σου, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για να τη δεις επιπόλαια και βασάνιστα. Όχι, βέβαια, αλίμονα σου λέω. Η σκέψη μου είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ακόμα διασωληνωμένοι και δεν ξέρουν αν θα τη βγάλουν ή όχι. Σαν να λέμε ότι ξύπνησαν μνήμες για τον Βαγγέλη Γερμανό. Είναι μια πολύ προσωπική μάχη αυτή. Η αλήθεια είναι. Ξέρεις τι κάνω, κοιτάζω κάτω. Ψάχνω λίγο το τραγούδι που είπες. Να το βάλουμε λίγο να το. Ποιο τραγούδι λες? Με τις μάσκες. Α, τις μάσκες. Όπου το πετύχω τώρα, έτσι. Άσχημη, μάλλον διάλεξα εποχή. Μάσκες πουλάνε στο παζάρι. Παρέα με ένα σκουπιδιάρι. Παρέα με ένα σκουπιδιάρι. Φύσηξα γέρι, φύσηξε βροχή. Παγγέλη, αγαπημένο τραγούδι. Άσχημη, μάλλον.
ωραία τα λένε οι καλλιτέχνες όταν δεν μπορούν ούτε την ουσία αυτοκοντική αντίστοιχα αυτά που δουν. Μάσκες. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, έτσι, Μάσκες. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος να το ξέρει ότι θα τις βρίσκαμε μπροστά μας. Να είσαι καλά, Βαγγέλης Γερμανός, αγαπημένος. Τουλάχιστον το 2-2 μπορούμε να το κρατήσουμε, έτσι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Γερμανό. Θα περάσει. Θα περάσει αυτό, να το κρατήσουμε.